όλα τα καθημερινά μας πρέπει που μας γεμίζουν ενέργεια και ευτυχία. Εγώ, Αλφα Μέγα. Και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με τους διαγωνισμούς, αλλά παράληψή μου να πω, γλυκός Περικλής θα μας ετοιμάσει κάτι, Αλμύρο. Περικλή μου, καλώς μας ήρθες. Τέτοια γλυκά είναι. Είσαι καλά. Καλά. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Εσύ με την μια τέτοια γλυκά τι να κάνω. Περικλή μου, Παναγία μου, έτσι με τα κομπλιμέντα σου κάθε φορά σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Δεν είναι κομπλιμέντα. Το κομπλιμέντο είναι... Βάζει λίγο νερά. Βάζει νερά. Είναι αλήθεια. Ευχαριστώ, Περικλή μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μελίνα μας. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Λοιπόν, θα φτιάξουμε γεμιστό κοτόπουλο σήμερα με μανιτάρια. Φαντάζομαι ότι είναι εύκολη η συνταγή μας. Είπαμε έτσι απλά. Έτσι απλά. Ωραία. Όπως λέμε. Και να δούμε τα υλικά μας. Τι θα χρειαστούμε για να το φτιάξουμε. Θέλουμε έναν κοτόπουλο, ένα στήθος κοτόπουλο. Ένα στήθος κοτόπουλο, ναι. Ένα φλιτζάνι ανάμεικτα μανιτάρια, δύο κουταλιές της σούπας χοινόπρασο, μισό ψιλοκομμένο κρεμμύδι, έναν τρίτο του φλιτζανιού άσπρο κρασί, ένα φλιτζάνι φρέσκα κρέμα, μισό μπακέτο φρέσκα κρέμα, δύο κουταλιές της σούπας φιστικέλαιο, μισό φλιτζάνι παρμεζάν αντριμμένη, αλατάκι πιπεράκι. Αυτά είναι, Περικλή μου. Ναι, αγάπη μου. Μια χαρά. Ωραιότατα. Και έτσι απλά ξεκινούμε. Θες να στο ανάψω? Ξέρεις, τούτο με προβληματίζει πάντα, όμως τώρα είμαι εντάξει. Πρέπει να ανάψουμε και το άλλο. Περικλή μου, δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Θέλει τρόπο, θέλει χάδι, όμως πού είναι το χάδι? Ένα άγγιγμα. Θέλω κι εγώ χάδια. Να βρεις να σου κάνουν, Περικλή μου, είναι. Εν ήβρες να σου κάνουν χάδια. Όχι ακόμα. Μα δουλειά στο χέρι σου. Τι σε δυσκολεύει ακριβώς? Τι με προβληματίζει ακριβώς? Τι σε προβληματίζει? Στην επόμενη, μετά που θα τελειώσουν οι εκλογές, θα κάνουμε μια συνέντευξη μαζί και θα σου πω τι με προβληματίζει. Εντάξει. Λοιπόν. Κάνουμε. Λοιπόν, βουτυράκι. Και λαδάκι, φαντάζομαι. Ναι, όμως το βουτυράκι πρέπει να είναι από αγελάδα μικρή, όχι που μεγάλη. Αν είναι που μεγάλη, είναι μας καμνή. Δηλαδή, συγγνώμη, πάει στην υπεραγορά και βάζεις πάνω αν είναι που μικρή με αγελάδα το βούτυρο. Λοιπόν, απλώς εδώ δεν θα χρησιμοποιήσω λάδι, όπως κάνω συνήθως, διότι θα τυγανίσω τα μανιτάρια. Ωραία. Εντάξει. Τέλεια. Στο κοτόπουλο όμως, όπως ξέρεις, λάδι βούτυρο. Α, θα ψήσεις δίπλα το κοτόπουλο. Ναι. Ψήνω δίπλα το κοτόπουλο. Και το έχεις φιλετάρει το κοτόπουλο, έτσι δεν ναι, είναι? Ναι, το έχω φιλετάρει. Δηλαδή, πολύ απλά, παίρνετε ένα χοντρό κοτόπουλο, τις φέτες. Εντάξει, στο εστιατόριο εμείς το ονομάζουμε μιλφέι από κοτόπουλο. Α, γιατί με μανιτάρια, είναι στρώσεις. Είναι στρώσεις. Εντάξει, μια χαρά. Πολύ ωραία. Το λοιπόν... Τέλεια. Ας σου κάνω εγώ μια ερώτηση. Α, θα σου είναι απαντούσα. Ναι, όχι. Πρέπει να μου την απαντήσεις. Τι, για πες. Η Μελίνα ή ο Γιώργος? Τι εννοείς? Ποιο να πας παραπάνω? Όχι ρε Περικλή μου, τι ερώτηση είναι αυτή? Γιατί υπάρχει σύγκριση μια αγάπη με την άλλη? Υπάρχει σύγκριση μια αγάπη με την άλλη? Άλλο η μάνα της μητέρας προς το παιδί της, άλλο η μάνα της, άλλο η αγάπη της γυναίκας προς τον άντρα της. Εντάξει. Και η αδυναμία καλό? Από τους δύο? Ναι. Την ίδια ερώτηση μου κάνεις, αλλά άλλαξε τελείω. Είπαμε ρε Περικλή μου, έντσι. Εντάξει. Παλιά μου έμπαιζες. Τούτο χρώμα δηλαδή να το παρεξηγούν όλοι τόσο πολλά, ρε παιδί μου στο μαλλί, να αλλάξεις μου δηλαδή τον τρόπο που με ρώτησες και θεώρησες ότι... Άλλαξες το χρώμα του μαλλιού σου? Όχι, καθόλου. Μια χαρά. Υποστηρίζω το. Λοιπόν, δύο κρεμμυδάκι. Ωραία. Τούτο είναι για τα μανιταράκια, εντάξει. Γιατί ρε Περικλή μου, εσύ ξεχώριζες δηλαδή την αγάπη που νιώθες προς τα παιδιά σου με τη γυναίκα σου και λες αγαπώ. Διαφορετική. Ακριβώς, είναι διαφορετική. Εντελώς διαφορετική. Εντελώς διαφορετική. Άρα έβαλες μέσα βούτυρο να λιώσει το κρεμμυδάκι μας. Το κρεμμυδάκι. Αυτό εδώ αργεί. Αυτό εδώ είναι το φιστικέλαιο μας, λίγο φιστικέλαιο. Και ο λόγος που βάζεις βούτυρο και λάδι είναι για να μην κάψει το βούτυρο. Ναι. Ωραία. Σε αυτή την περίπτωση. Εδώ, διότι θα είναι πολύ γρήγορο το τηγάνισμα των μανιταριών. Βασικά ούτε καν τα τηγανίζω. Τα περνώ, τα σκεπάζω, διότι το μανιτάρι έχει 85-90% νερό. Νερό. Εντάξει. Θέλω αυτό το νερό να μείνει όλο μες στην κρέμα που θα βάλω. Εντάξει. Ωραία. Για πάρει όλη τη γεύση της... Γι' αυτό θα είναι πολύ γρήγορη η διαδικασία. Ναι. Και αφήνει και όλη τη γεύση του μανιταρίου. Ναι, τέλεια. Τώρα,
σε ανάμεικτα μανιτάρια έχετε την επιλογή τώρα που είναι οι γιορτές, που έρχονται οι γιορτές. Μπορείτε να βρείτε και σε κουτάκια στις υπεραγορές ανάμεικτα, πώς τα λένε, μανιτάρια αποξηραμένα. Mm-hmm. Αν είναι αποξηραμένα, εκείνο που κάνετε είναι τα φουσκώνετε μέσα νερό χλιαρό, mm-hmm, για καμιά ώρα. Τα περνάτε από όσο πιο λεπτό γίνεται το σιρωτήρι. Ναι. Ναι. Γιατί έχει χώμα, μην είσαι χώμα. Καλάβες. Το λοιπόν, εκείνο το νερό όμως δεν το πετάεις. Το βάζεις μέσα. Ναι. Το περνάς που κουρούκλα, mm-hmm, τη λεγόμενη. Ναι. Εντάξει. Για να κρατήσει πάλι το χώμα, ναι, κοινό και το βάζει μέσα και για να έχει όλη τη μυρωδιά των μανιταριών. Μια χαρά. Ή χρησιμοποιεί αυτά. Εδώ έχω χρησιμοποιήσει. Χρησιμοποιεί αυτά με τη διαδικασία, ναι, που μα είπε. Ένα άσπρο μανιτάρι και ένα πορτοβέλο. Πολύ ωραία. Εντάξει. Βλέπει, μόλι και έχει μαραθεί το, το κρεμμυδάκι. Το λοιπόν. Βάζω αμέσω τα μανιτάρια μου. Τέλεια. Το λοιπόν, δεν θέλω να πάρουν χρώμα τα μανιτάρια μου, αμέσως περνώ στη κρέμα. Ωραία. Κρέμα γάλακτος. Ούτε ένα λεπτό δεν τα αφήνεις, ναι, κατευθείαν. Ναι, αυτό από μικρή η Ελλάδα, σε παρακαλώ. Ρε, τι πάθαμε σήμερα. Ωραία, βάζεις λοιπόν, και φρέσκα κρέμα. Βάζω και φρέσκα κρέμα και το ξεχνώ αυτό το κομμάτι. Εντάξει. Τέλεια. Λοιπόν. Αν έχει την καλοσύνη η κυρία Αριστοτέλους. Πες μου τι θες να κάνω για σένα. Ένα κουτάλι και ένα πιρούνι. Δεν πειράζει, θα πάμε με δύο κουτάλια. Θα πάμε με δύο κουτάλια, έτσι, γιατί δεν πειράζει. Πάμε με δύο κουτάλια, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε με δύο κουτάλια. Είσαι εδώ, παιδί μου. Διότι έχει κρέμα, μήπως... Έχει ένα τσακ, να στο σκουπίσω μισό λεπτάκι. Μα τι νοικοκυρά που μου είσαι, μα τι νοικοκυρά που μου είσαι, αγάπη μου. Προσπαθώ πριν. Το λοιπόν, βάζετε σε χαμηλή φωτιά το κοτοπουλός, mm-hmm, που να γίνει και το μανιτάρι. Εντάξει. Ωραία. Εντάξει. Αυτά είναι τα... Όλα καλά. Τα απρόβλεπτα που συμβαίνουν. Μια σε χαρά. Εδώ. Ωραία. Ούτε γάτα ούτε ζημιά. Να σε ακούσουμε. Τέλεια. Καλά δεν σε είπα πως είμαι νοικοκυρά. Λοιπόν, το έχω βάλει στο φουλ. Το μανιτάρια ή το κοτοπουλιο. Το μανιτάρι. Ναι. Ποια σημερώδια, να δεις. Σου βγάζει αμέσως τη μυρωδιά, ναι, του, ναι, μανιτάριου. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει. Πόση ώρα θέλει περίπου για να γίνει η σάλτσα μας. Η σάλτσα ένα πεντάλεπτο, 5-6 λεπτά. Δηλαδή, ώσπου να ψυχθεί το κοτόπουλο από τη μια, θα είναι έτοιμο η σάλτσα από την άλλη. Έχει άλλα το πιπερώσει καθόλου το κοτόπουλο, περίπου. Καθόλου, θα βάλω τώρα όμως. Θα βάλω τώρα. Εγώ πάντα αλλά το πιπερώνω προς το τέλος. Και το κοτόπουλο μου θα το περάσω και λίγο, θα βάλω και παρμεζάνα. Ναι, α, ωραία. Όχι κάποια άλλη. Τέλεια. Η μυρωδιά λοιπόν, της παρμεζάνας και η γεύση της είναι... Μ' αρέσει πάρα πολύ ο συνδυασμός. Όλα τα λεφτά. Μανιτάρι, κρέμα, παρμεζάνα. Τέλεια. Τώρα αυτό το πιάτο μπορείτε να το συνοδέψετε με ριζάκι, με μακαρόνια. Με ριζάκι, είναι ωραία έτσι να πέσει η σάλτσα από τα μανιτάρια και να γίνουν όλα τουρλού μέσα στο πιάτο. Και από τη στία έτσι, ναι, καλά το μανιτάρι. Πολύ ωραία. Είναι εύκολη η συνταγή μας. Πολύ εύκολη. Εκείνα, ναι, πού θα τα βάλεις, Περικλή μου, είναι... Αυτό τώρα θα σβήσω, έχω βάλει το, με το κρασί θα σβήσω το κοτόπουλο. Mm-hmm. Ωραία. Χάρη μου, ετοιμάσου έτσι και με τα δώρα. Έχουμε πάρα πολύ ωραία δώρα. Τάσο μου, δεν είναι από αυτό που ήρθε και το... Ναι. Πολύ ωραία. Ένα πράγμα, σε λίγο. Να σου πω, ο μόνος που δεν παίρνει δώρα, δαμέ, εγώ είμαι. Ούτε και εμείς Περικλή μου, με φανταζεσαι. Ούτε και εμείς Περικλή μου, διούμε δώρα. Και... Ένα πάρω και ένα μεγάλο το κουτί. Πιάστο. Μετά τα Χριστούγεννα. Ναι, ναι, λέω, Δημήτρης, ναι. Καλό. Δεν έβαλες τίποτα μέσα. Λαμόγιο, ρε λαμόγιο. Είναι το πνεύμα του Χριστουγέννου μέσα. Τώρα λοιπόν, σβήνω και με άσπρο κρασί το κοτόπουλο μου. Αφήνω να εξατμιστεί η αλκόολη.
Τέλεια. Λοιπόν, εδώ έρχομαι. Προσθέτω την παρμεζάνα. Θα πήξει κιόλας έτσι η κρέμα. Ναι, θα πήξει και λίγο η κρέμα μας. Τέλεια. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Ωραία. Και θα το στήσεις... Α, έχεις φέρει το πιάτο ναι, εδώ. Ναι. Υπέροχα. Πώς το λένε, ο καλός ο νοικοκύρης. Κάπως το λένε. Τον χρόνο τα παιδιά πρέπει να σου μαγειρεύουν, ξέρω εγώ. Περίπου. Ο καλός ο νοικοκύρης, τι παροιμία έχει, ρε παιδιά, με τον καλό τον νοικοκύρη. Ο καλός ο νοικοκύρης... Ξέρει καλό μονοπάτι. Είναι το καλό το παλικάρι, είναι χάρη μου. Χαρί μου. Εσύχεσαι στο παλικάρι με τον νοικοκύρη. Δεν είναι καλή νοικοκύρα, είναι το νοικοκύρα. Ξέρα μου, ας το γαρί και κοτόπουλο. Για να πιάσει και, και αυτό τη γεύση έτσι καλά. Μην βαρυψίσετε το κοτόπουλο. Θα είναι ολοίνες, να μην στεγνώσει. Θα στεγνώσει κλπ. Εντάξει. Το αφήνετε έτσι για 2-3 λεπτάκια μέσα. Να σβήσουμε αυτή τη φωτιά. Άμα πιάνει το μάτι του ανθρώπου, είναι μεγάλη κουβέντα. Για το χάρη λέω εδώ, έτσι που λέει τα δώρα, τόσο ωραία, είσαι πανέτοιμος, σε βλέπω σμυρτώζω. Η μεγαλύτερη σουπιά που έχεις πάνω στο πανέλ, να ξέρεις, είναι ο Χάρης. Η μεγαλύτερη. Σουπιά. Αφήνει το μελάνι του και φεύγει. Ναι. Σκορπά μελάνι, θολώνει το τοπίο και προχωράει αλλού. Ναι. Σήμερα τι λέμε. Ο κακός ο γείτονας κάνει τον καλό νοικοκύρη. Έτσι είναι η παροιμία. Ο κακός ο γείτονας κάνει τον καλό νοικοκύρη. Σόρο μιλάς. Έτσι γράφει, έντζε. Εμάς παιδιά είναι καλοί γείτονες μας. Ναι. Άρα δεν είναι νοικοκύριες. Εμείς. Στέφαν, Χριστιανά μου, για να είναι πιο απαλή σάλσα σου, λίγο βουτυράκι. Βλέπεις, εγώ δεν έχω αλατίσει καθόλου. Ναι. Αν θέλετε αλατίζετε. Επειδή έχει παρμεζάνα, αλάτι κλπ. Τώρα μπορείτε να βάλετε λίγο αλατάκι, πιπεράκι. Πιπεράκι μόνο με τίποτα άλλο. Το βούτυρο εγώ το βάζω πάντα στο τέλος. Γυαλίζει η σάλτσα, γίνεται πιο απαλή, πιο... Τέλεια. Λοιπόν, είναι πάντως και αυτό μυρίζει τέλειο. Φοβερά αυτό το πιάτο. Πιάσε ένα κουτάλι. Ναι. Δεν με βάλεις να δοκιμάσω γιατί έπινα χυμούς πράγματα με φρέσκα κρέμα. Τώρα θα γίνει το στομάχι μου. Θα σου δώσω εσένα να δοκιμάσεις. Τι να δοκιμάσεις, το έχω φάει τόσες πολλές φορές που πω. Εντάξει. Εδώ τα παιδιά, γιατί εγώ έπινα χυμό πριν να βγούμε αέρα ακριβώς. Κι όντως δεν θέλει αλάτι. Τέλεια. Πολύ ωραία. Ο καλός ο νοικοκύρης το χειμώνα χαίρεται. Το χειμώνα χαίρεται. Είναι η παροιμία. Λοιπόν, ξεκινώ. Χριστιανά μου. Ναι. Ναι, Περικλή μου. Βγάζω το κοτόπουλο. Και ας πούμε τους λόγους όπως είπα που το ονομάζουμε. Α, να πάρω και μια κουτάλα. Από εδώ. Κουτάλι που είναι εδώ πάνω. Κουτάλα. Ωραία. Και από εδώ αρχίζω βάζω. Ξέχασα σχοινόπρασα. Μα ποιος τα έχει ψιλοκόψει έτσι τα σχοινόπρασα? Εμείς. Πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ εύκολα διότι έρχονται σε ματσάκι έτσι και μπορείς να κρατήσεις. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει. Μπαίνετε στο ψηλό κομμάτι το δικό μας, Περικλή μου. Λοιπόν, βάζετε μια κουταλίτσα. Τέλειο. Να έχει γεμάτο, να έχει πολύ μανιτάρι. Τέλειο. Εντάξει. Πάντως, λοιπόν, αλήθεια, μυρίζει τέλεια το πιάτο. Το επόμενο. Να σου πω, ρε Περικλή μου, το κοτόπουλο αλλά King. Το κοτόπουλο βασιλιά, ναι. Πόση διαφορά έχει από αυτό? Να σου πω, η διαφορά, το αλακίνγκ έχει τόσες παραλλαγές, Χριστιανά, που εγώ κουράστηκα πια να το παρακολουθώ. Άλλοι βάζουν καλαμπόκι μέσα, άλλοι βάζουν μπέικον, άλλοι βάζουν ντομάτα μέσα, άλλοι βάζουν κρέμα. Εσύ το δικό σου τι βάζεις? Διότι δεν είναι από τα αγαπημένα μου. Δεν το κάνεις. Να σου πω κάτι που δεν μου αρέσει, δεν το κάνω. Εντάξει. Δεν το κάνω. Ωραία. Είναι όμως παρόμοιο με αυτό, δηλαδή αν είχε και λίγο... Αν είχε γαλαμπόκι, αν είχε το ένα το άλλο, ναι. Το ένα παρόμοιο. Ναι, μάλιστα. Το ένα παρόμοιο. Και
Βάζω το τελευταίο μου κομμάτι από πάνω. Εντάξει. Πολύ ωραία. Το λοιπόν. Και θα βάλεις καλή σάλτσα από πάνω. Και αλλολή, κόλαση το πιάτο μας σήμερα. Αυτά είναι. Μπράβο ρε Περικλή μου. Το λοιπόν. Ένα λεπτό γιατί για να φανεί καλά. Ό,τι σάλτσα σας έχει μείνει εκεί, λίγα μακαρονάκια ή λίγο κρυθαράκι. Και το κάνεις. Εκεί ζευγασμένο λίγο κρυθαράκι, το ρίχνεις μέσα στη σάλτσα σου και είσαι πρίμα. Τέλεια. Περικλή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι απλά, να σε καλά, απλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και την επόμενη φορά, μια άλλη υπέροχη συνταγή. Να σε καλά, Περικλή μου. Φιλάκια. Φιλάκια πολλά. Τι ωραία τραγούδια που ακούμε. Νικόλα.